Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις. Καλησπέριζω για αρχή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Μαρκόπουλο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε μαζί μας. Κύριε Μαρκόπουλε, μετά της πανδημίας θα ξεκινήσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς, εάν θεωρείτε ότι αυτά τα μπρος πίσω είχε σχεδόν προεξοφληθεί η ιστορία με τα Rapid. Μάλιστα, χθες είχε προαναγγείλει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όχι κάποιος άσχετος, ας πούμε, ότι θα τα πληρώνουμε οι εμβολιασμένοι και από την τσέπη μας. Αν λοιπόν θεωρείτε ότι αυτά τα μπρος πίσω εκπέμπουν μια εικόνα κυβέρνησης που έχει έτσι μια στιβαρή στρατηγική, που ξέρει τι κάνει, που έχει μια στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος. Κοιτάξτε, κύριε Μελιγκόνη, σκέψεις, ιδέες, προσεγγίσεις, προτάσεις είναι λογικό να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και η τελική απόφαση και η κυβέρνηση το έχει αποδείξει επανειλημμένος και ο Πρωθυπουργός προσωπικά όταν χρειάζεται είναι αποφασιστικός. Σε λοιπόν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση η οποία δεν επιβαρύνει τον μέσο πολίτη, την διενέργεια δηλαδή self-tests μέσα στις γιορτές. Ναι. Αυτό έχει να κάνει τόσο με το γεγονός της επιβράβευσης όσων έχουν σωστά εμβολιαστεί και τους προτρέπουμε και από το βήμα το δικό σας να συνεχίσουν να εμβολιάζονται, όσο βέβαια και από το γεγονός της συνολικής επιδημιολογικής εικόνας, η οποία δείχνει μια τάση αποκλιμάκωσης αρκετά σημαντική συγκριτικά με τα περσινά δεδομένα. Από εκεί και πέρα, πάντοτε η τελική απόφαση είναι η οποία δίνει τον χαρακτήρα που μετράει κιόλας, να το πούμε έτσι και πιο απλά και λαϊκά, σε ό,τι αφορά την κυβερνητική θέση και άποψη. Επομένως, το γεγονός ότι δεν επιβαρύνονται οι πολίτες νομίζω ότι κινείται στην απολύτως σωστή κατεύθυνση. Το γεγονός αυτό μπορεί να κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά επειδή το self δεν έχει την αξιοπιστία του Rapid και επειδή, εν πάση περιπτώσει, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη επιχειρηματολογούσαν χθες για το Rapid, η εικόνα που εκπέμπεται είναι μια εικόνα που κάνει τον πολίτη να αισθανθεί εμπιστοσύνη ότι η κυβέρνηση ξέρει τι κάνει. Ο πολίτης αισθάνεται εμπιστοσύνη και αυτό φαίνεται καθημερινά. Δεν θέλω να σταθώ πάλι στη σειρά μετρήσεων οι οποίες δείχνουν ότι οι πολίτες έχουν εμπιστοσύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επειδή ήταν οι ίδιες που έδειχναν πρωτιά Λοβέρδου με διαφορά, μην σταθείτε στις μετρήσεις. Όχι, είναι μία παράμετρος, είναι η άποψή σας. Εγώ δεν θα τις πετάξω τις δημοσκοπήσεις επειδή δεν συμφέρουν και δεν μιλώ για εσάς, δεν συμφέρουν μια πολιτική παράταξη. Όχι, και εγώ χιούμορ έκανα. Λίμουν, εργαλεία χρήσιμα. Εκτός αν υπάρχει κάποια πρόταση να τις καταργήσουμε. Δεν ξέρω, ίσως αποτελέσουμε και την πρώτη χώρα παγκοσμίως που θα καταργήσει τις δημοσκοπήσεις. Αν υπάρχει μια τέτοια άποψη, θα τη συζητήσουμε να ακούσουμε αυτούς που την προτείνουν. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει το μέγεθος και τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Είναι ένας Πρωθυπουργός αποτελεσματικός. Και εδώ λοιπόν έχουμε ακριβώς αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, θα πω και κάτι άλλο. Φαίνεται ότι η προσπάθεια για τον εμβολιασμό έχει καρπούς. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μέσα στον πιο βαρύ χειμώνα, είναι Δεκέμβριος, οδεύουμε προς το νέο έτος, προς τον Ιανουάριο. Ναι. Έχουμε αποκλιμάκωση των κρουσμάτων. Ο κόσμος έχει ξεκινήσει και εμβολιάζεται με μεγαλύτερη ένταση. Άρα υπάρχουν θετικές καταγραφές. Εμείς, ξέρετε, δεν είμαστε από εκείνους που για μικροπολιτικά ωφέλη προσπαθούμε να συνομιλήσουμε με τα κοινά τα οποία είναι κατά των εμβολιασμών. Άλλοι κινούνται μικροπολιτικά μόνο και μόνο με σκοπό να έχουν κάποια ωφέλεια πολιτική. Είμαστε ξεκάθαροι και θα έλεγα κιόλας, και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Ενδεχομένως είμαστε ξεκάθαροι και με αποτελέσματα αρνητικά για την πολιτική μας θέση. Όμως, εμείς δεν βάζουμε την πολιτική ωφέλεια μπροστά από το κοινό συμφέρον και το υγειονομικό συμφέρον. Άλλοι το κάνουν ζητώντας ακόμα και πρόωρες εκλογές, αν και γνωρίζουν ότι ουσιαστικά είναι ένα πολιτικό χαρακτήρι για τους ίδιους. Πριν πάμε στα των εκλογών, λέτε ότι δεν συνομιλείτε με τα κοινά εκείνα που είναι κατά των εμβολίων. Ουσιαστικά αυτό που λέτε είναι και αυτό που έλεγε και ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Πολάκη όταν συγκρούστηκαν στη Βουλή, ότι εγώ δεν μιλάω με αντιεμβολιαστές. Ερώτηση. Δεν είστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Δηλαδή, αν δεν μιλάτε με αυτούς που είναι κατά των εμβολίων ή που διστάζουν ή που φοβούνται ή όπως θέλετε πείτε το, πώς θα τους πείσετε? Εσείς ως συμπολίτευση. Προφανώς δεν στηρίζετε μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Μόνο των εμβολιασμένων. Εμείς δεν είμαστε σαν τον κύριο Τσίπρα που αναφερόταν σε συγκεκριμένα κοινά. Όμως στην πανδημία είμαστε καθαροί. Λέμε στον πολίτη να εμβολιαστεί. Εμείς δεν λέμε το ότι ο εμβολιασμός είναι ξεστοκάρισμα. Εμείς δεν αμφισβητήσαμε την ύπαρξη των εμβολίων ποτέ. Εμείς δεν ήμασταν εκείνοι οι οποίοι λέγαμε, δεν ψηφίζαμε μάλλον την υποχρεωτικότητα στους εμβολιασμούς τους υγειονομικούς, οι οποίοι περιθάλπτουν τους συγγενείς μας, τους ανθρώπους μας και κρέμε τη ζωή κάποιων από τα χέρια τους. Εμείς δεν είπαμε, ξέρετε, σαν το ΣΥΡΙΖΑ, δεν καταψηφίσαμε το ότι θα πρέπει τα παιδιά
να πηγαίνουν στα σχολεία τους όταν κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν μαζί μας και μαζί με το ΚΙΝΑΛ. Εμείς λοιπόν, ναι, έχουμε υπαρκτές πολιτικές διαφωνίες. Κύριε Μαρκόπουλε, είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Και θα πω και κάτι, και θα πω και κάτι κύριε Μελιγκόνη. Θα σας έλεγε ότι ήσασταν αυτοί που αρνηθήκατε συμβούλιο αρχηγών, ότι ήσασταν αυτοί που αρνηθήκατε υπουργό κοινής αποδοχής και ότι εν πάση περιπτώσει, ακόμα και γι' αυτό το τελευταίο που λέτε, δεν ξέρω εγώ αν θα έστελνα το παιδί μου, αν είχε 5 κρούσματα στην τάξη, αν θα το έστελνα την άλλη. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αν κάποιο φοβάται να στείλει το παιδί του σχολείου, επειδή δεν εμπιστεύεται το πρωτόκολλο 50-1, ότι είναι αντιεμβολιαστή. Όχι και να μην στείλει το παιδί του ολόκληρη χρονιά, ολόκληρη σχολική χρονιά. Άλλο είναι αυτό. Δυνατόν. Είναι αυτό. Κύριε Μελιγκόνη, εκτός αν θέλετε και προτείνετε. Ναι. Εγώ δεν προτείνω, το Σύνταγμα της χώρας. Τίποτα, κύριε Μαρκόπουλε. Να πούμε δηλαδή ότι δεν είναι υποχρεωτικό να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Αλίμον, αν αποφασίζουν οι γονείς τους. Ξέρετε πόσα παιδιά δεν θα πάνε. Δεν νομίζω ότι προτείνουμε κάτι τέτοιο. Είμαστε μια δημοκρατία όρημη, με κανόνες, με τρόπους λειτουργίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμη φορά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επέλεξε να αγνοήσει το Σύνταγμα, να καταψηφίσει μια λογική και όρημη πρόταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ κρίνεται και όπως βλέπω κρίνεται και μάλλον αρνητικά. Και φαίνεται ότι δεν έχει πολύ πάρει χαμπάρι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τι συμβαίνει στην κοινωνία και τι μήνυμα στέλνει η κοινωνία για αυτόν τον τρόπο αντιπολίτευση στον Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, επειδή μιλήσατε για τις δημοσκοπήσεις και συμφωνώ ότι είναι χρήσιμο εργαλείο, δεν υπάρχει θέμα. Στην ΑΛΚΟ το 63% των πολιτών σας βάζει βαθμό κάτω από τη βάση για τη διαχείριση της πανδημίας. Στην ΚΑΠΑ Research το πρώτο συνέστημα που δηλώνουν οι πολίτες ότι έχουν είναι φόβος. Στη ΜΑΡΚ το πρώτο συνέστημα είναι ανησυχία για το μέλλον. Όλα αυτά τι σας λένε, δεν είναι καμπανάκια λοιπόν, δεν μπορεί να τα κάνει. Εγώ δεν τις αγνοώ και ούτε τις υποβαθμίζω τις μετρήσεις και πάντοτε τις λαμβάνω υπόψη. Και παίρνω και τα μηνύματα όπως και η κυβέρνηση τα παίρνει. Οι ίδιες μετρήσεις που πολύ σωστά έτσι αποτυπώνεται κάποια δεδομένα, προφανώς δημιουργούν και σε εμάς σκέψεις, κινητικότητα, συζητήσεις, αποφάσεις. Από εκεί και πέρα όμως οι ίδιες μετρήσεις είναι εκείνες οι οποίες λένε ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία είναι από 11 έως και 13 μονάδες μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα κάτι καλό κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μην το υποτιμάμε. Καλά, μπορεί να κάνει κάτι κακό ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή οι μετρήσεις προφανώς μια σοβαρή κυβέρνηση την κινητοποιούν και τις μετράμε πάντα και τις παρακολουθούμε για τις πολιτικές μας. Όμως αυτές οι μετρήσεις, κύριε Μελιγκόνη, εδώ και 2,5 χρόνια δείχνουν ότι ο ελληνικός λαός επιβραβεύει τις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν τις καταψηφίζει. Αντιθέτως, δείχνουν ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο άγχος από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης που δεν πείθει, δεν έχει προχωρήσει σε πολιτική ανατροπή και τελικά, αν θέλετε, το δικό μου έτσι, την πολιτική μου αποτύπωση, όχι συμπέρασμα, συμπεράσματα βγάζουμε μόνο στις κάλπες. Η δική μου πολιτική αποτύπωση είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος παλεύει για τα κεκτημένα του, για να παραμείνει δηλαδή στη δεύτερη θέση. Δεν έχει προοπτική κατάκτηση στις πρώτες θέσεις. Έχει υπάρξει ένα νέο δεδομένο στον πολιτικό ευρύτερο χώρο του. Δεν λέω για την αριστερά, μιλώ για την κέντρο αριστερά. Υπάρχει το γεγονός ότι υπάρχει ένας νέος ηγέτης στον χώρο της κέντρο αριστεράς, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και φαίνεται ότι αυτός πιέζει το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίζει πλέον για την πρώτη θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει έναν αγώνα, αν θέλετε τη γνώμη μου, ύπαρξης πολιτικής. Πολύ τον έχετε αγαπήσει πάντως τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Ανταγωνιστικά κόμματα δεν είστε. Εγώ βλέπω τις δημοσκοπήσεις. Αν θέλετε να μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ. Άρα ήταν δημοσιογραφικό το σχολείο σας, δεν ήταν πολιτικό. Πολλά δεινά επέφερε η περίοδος του ΠΑΣΟΚ και κυρίως, αν θέλετε, και τη γνώμη μου του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος δεν είχε καταλάβει καν τι σημαίνει κρίση. Πέρναγε η κρίση δίπλα του και δεν αντιλαμβανόταν τι γινόταν. Αν θέλετε να συζητήσουμε για το ΠΑΣΟΚ. Όχι δίπλα του, στα χέρια του από την κυβέρνηση Καραμανλή ήταν η βόμβα. Όχι δίπλα του. Εγώ κάνω μία ανάλυση των μετρήσεων. Ναι. Και βλέπω ότι στις μετρήσεις, και να σας πω κάτι, δεν είναι μία, δεν είναι δύο, πλέον είναι αρκετές. Ότι το κίνημα αλλαγής κόβει από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είναι ένα δεδομένο. Μάλιστα. Να κάνουμε ότι δεν υπάρχει γιατί βολεύει το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια πραγματικότητα. Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Και να κλείσουμε με αυτό. Και πείτε σε εμάς υπάρχει, βλέπουμε, μια αναφορά, ένα κοινό αναφοράς της κεντροαριστεράς κόβει και του πρώην ΠΑΣΟΚ. Το μελετάμε κι εμείς, όμως παρακολουθούμε ότι οι μεγάλες, πολύ μεγάλες απώλειες είναι από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα αναλύουμε. Κύριε Μαρκόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό βράδυ.